Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα Spartans. Καλησπέρα Marines. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live. Σήμερα παίζουμε Rainbow Six Siege. Και Spartans, δικό σας. Τι λες ρε φίλε, μας έκανε και εισαγωγή ρε το παιδί. Τι λες τώρα ρε. Τώρα είμαστε, δεν είμαστε Spartans, είμαστε Operators. Δεν πειράζει. Καλησπέρες σε όλους. Καλησπέρα στον Αντώνιο, τον Κουρκουμελάκιο. Good afternoon. Yes. Καλησπέρα στον Παυλίτο. Καλησπέρα ρε παιδιά. Εντάξει, το λέω Παυλίτο, μου έχει μείνει από το 50-50. ναι. Παυλίτο, ναι. Μαζί με κλασική η παρέα. Φυσικά όποιος ενδιαφερθεί μπαίνει μέσα αυτό. Περιμένουμε το Θοδωρή στις 10, ο οποίος το ξέρει το παιχνίδι και μπορεί να ξεκλειδώσει και τα custom, να μας φτιάξει κάτι άλλο σε χάρτη, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μας αφήνει. Πρέπει να πάμε, λέει, 5 level. Και δεν έχουμε 5 level. Μάλιστα.
Άρα πάμε να παίξουμε τώρα η πεντάδα που είμαστε. Ένα newcomer, έτσι κι αλλιώς όλοι newcomer είμαστε, έτσι. Και φαντάζομαι τώρα θα μας βάλει όλους μαζί. Σας έχει βάλει αντίστροφη μέτρηση ότι κάνει matchmaking. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Α, ωραία. Εντάξει. Μέτρηση, όχι αντίστροφη. Ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Μέτρηση προς τα πάνω, αντίστροφη. Bomb. Ναι, πρέπει οι defenders να το κάστρο αυτοί που είναι μπλε να προσπαθήσουν να προστατέψουν το... Είμαστε ποιοι μπλε. Και... Στην τύχη θα μας βάλει, είμαστε, τώρα στην τύχη θα μας βάλει, ναι. Α, όχι. Πεντάδα, εμείς είμαστε και έχουμε τους αντίπαλους. Είμαστε οι defenders. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Δεν θα διαλέξουμε τώρα εδώ. Χαρακτήρα λέει. Όχι, πήρα γατήχη. Εγώ είμαι ο Silent Killer. Ο Αντώνης έχει πάρει τις παγίδες, τις Frost. Τις βάζει στο πάτωμα και όποιος πατήσει παγώνει. Εγώ είμαι recruit. Μία από τα ίδια. Ναι, εντάξει. Τι νέο πες. Εσείς κουβαλάτε κουβαλάτε τα πράγματα. Για τα νερά είμαστε εμείς. Λοιπόν, εδώ είναι η βόμβα. Κλείστε πόρτες με πτωχή. Με... μπροστά στην πόρτα, πατήστε χ. Πόλες πόρτες. Εκείνη τόσο περισσότερο που μπορείτε. Τώρα θα έρθουν κάτι ροπονάκια. Ναι, να μπούμε μέσα όμως. Όχι, γυρίζει. Κλειστήκαμε μέσα. Ναι, να είμαστε μέσα. Έλα, Αντώνη. Όπα κι άλλο. Όχι, ρε, τα ρομποτάκια κάτω. Είναι κάτι αυτοκινητάκια με κάμερα που πρέπει να τα... σπάσουμε για να μην βλέπουν οι εχθροί. Κάποιος πρέπει να έχει με το LB παγίδες να τις βάλει στο πάτωμα, ο Αντώνης έχει. Ωραία, να τις βάλω πίσω την πόρτα, εδώ ας πούμε. Πίσω από κάποια πόρτα εκεί να... Πάρτα. Πώς την αφήνει. Εγώ πέθανα με πυροβόλησε μέσα από την πόρτα. Πώς την αφήνει ρε παιδιά, την κρατάω, πώς την αφήνει. Θα σκάσει. Από εδώ παιδιά έχουν μπει. Όχι ρε. Πήγαινε από τη μέση ρε. Πώς θα... θα με σώσει κάποιος. Θα με σώσει κάποιος. Ω, με τελειώσαμε. Μπροστά σας σημεία. Από... Μάλιστα, τελειώσαμε. Εγώ δεν έριξω τη σφαίρα. Εντάξει, τώρα το μαθαίνουμε. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Πάτσα το LB που μου πες και μετά δεν την άφηνε τη βόμβα. Και έσκασε πάνω. Πατάς. Πατάς. Πατάμε LB και μετά τι πατάμε, Ιορδανή. Σου λέει, έχει το LB και το RB. Το, θα σας πω τώρα κάτι να μπω μέσα. Το ένα είναι το ability που στείνεις και το άλλο είναι το ability που έχεις για τη μάχη και καλά. Μη φανταστείτε, και εγώ αυτό πρέπει να είναι το 6ο ή 7ο παιχνίδι. Σε ένα μόνο έκανα 3 kill. Θα τα παλέψουμε. Εμείς βασιζόμαστε στο κουρκουμελάκι, γιατί μπήκε μέσα ο κουριόζος. Ωραία, θα κάνω και λίγο, μην αγώνεστε, αλλά κάτσε να πάρω φούρνο. Σταθώ. Λοιπόν. Αντώνη, θα κάτσεις έξω ή θα βάλω παγίδα εδώ. Τον Παύλο ακολούθησα, πώς θα πού πάμε. Προς τα πού πάμε. Παύλο, θα έρθεις, κλείνω από εδώ. Δεν έχει κάποιο χάρτη να ξέρουμε πού πάμε.
Όχι, εμείς καλύπτουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ό,τι το LB είναι το ability μας. 10 seconds remaining. Το LB είναι το ability μας. Εγώ ας πούμε έχω δείχνει μια κάμερα με... Το έχουν τα αυτοκινητάκια και μας βλέπουν. Κάτω, κάπου θα είναι κρυμμένο. Αυτό το έχεις όταν έχεις επίθεση για να βρεις που είναι η βόμβα. Ναι, ναι, όχι. Πώς θα τους το χτυπήσουμε? Τι είναι τώρα εδώ πέρα? Δεν κάνει κάποιος heal? Ωραία. Μια κάμερα. Λάτε λίγο πιο πίσω. Ελάτε πιο πίσω να κλείσουμε την πόρτα ξανά. Μπράβο, ωραία. Δεν μπορώ κανένα. Με χτυπάς, βρε. Έξω. Με χτυπάς, βρε. Δεν σ' ανοίγω. Σε μένα είναι. Είναι έξω στην πόρτα, σας έρχεται. Εδώ δεξιά είναι, ρε. Τον έφαγα. Ωραίος. Είναι... Τους έφαγα. Δυο έφαγα. Ω, άλλος ένας εδώ στο παράθυρο σε μένα. Πού είσαι, ρε. Όχι. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ωραίο. Έκανα kill τουλάχιστον, ρε. Διασταθήκαμε. Ο Παύλος ευτυχώς έκανε ανακαίνιση στους τοίχους. Όχι. Εκεί που είπε ο Σάμ ότι είναι ο άλλος, τον πρόλαβα. Εντάξει, ευτυχώς. Γιατί τώρα είμαστε επίθεση. Το... Πρέπει να πάμε εμείς αυτούς. Τώρα. Ωραία, να μπούμε όλοι στο ίδιο σημείο. Πού να μπούμε? Πάμε στις... Εγώ πήγα στα Ruins. Όταν ξεκινήσει θα σας δώσει τα αυτοκινητάκια, τα οποία θα πρέπει να πάμε μέσα στο κτίριο να δούμε που είναι η βόμβα, για να μας το βγάλει σαν waypoint. Okay. Κάποιος θα έχει τη βαλίτσα, θα του βγάζει στο σταυρό να πατήσει αριστερά που έχει τη βαλίτσα για να απενεργοποιήσει τη βόμβα και καλά. Okay. Εμείς τώρα είμαστε attackers. Εμείς είμαστε attackers, full attack. Ωα, ρε φίλε. Πάμε ρε, Λούκα Μόντριτς. Εγώ τον έχω, πού την πάω. Α, όλοι έχουμε. Εγώ έχω ένα τηλεκατευθυνόμενο. Όλοι το έχουμε. Όλοι το έχουμε. Να ψάξεις να βρεις την βόμβα. Α, την βρήκαμε την βόμβα. Όταν τη βρούμε, τι πρέπει να πατήσουμε για να το επικεντρωθούμε? Τίποτα, τίποτα. Απλώς τη βάζει... Οκ. Και τώρα τι κάνουμε, βόλτες? Τι κάνουμε? Με κάποιον τρόπο. Όχι, όχι. 5 seconds to go. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Είναι ένας κάτω, το πάνω. Πρόσεξε, Αντώνη, είναι μέσα παίκτης αριστερά. Τον είδα. Δεξιά και δεξιά. Δύο είναι. Τον έφαγα. Όχι ρε! Πού με είδε ρε? Είναι οι άλλες κάμερες και μου... Όταν έχετε πατήσει την αριστερή σκανδάλη που έχετε που σου βγάζει το στόχο, αν πατήσετε κάτω την αριστερή ή τη δεξιά σκανδάλη, σας γυρίζει αριστερά ή δεξιά το... για να σας βολεύει. Πλαγιάζει το όπλο, ε. Πλαγιάζει το όπλο, ναι. Απλώς μου λέτε τι πρέπει να κάνουμε, για να ξέρω. Κατέβα τις σκάλες, το έχω καθαρίσει από ό,τι φαίνεται. Έχει άλλον έναν, παιδιά. Ναι, αριστερά σου είναι, Αντώνη. Και έχετε ένα λεπτό ή να τον σκοτώσετε ή να απενεργοποιήσετε. Δεξιά, δεξιά.
Δεξιά που... Στην πόρτα ήταν δεξιά. Στη γωνίτσα. Ναι, στη γωνία. Πού έχει κρυφτεί ρε φίλε, κοίταξε εδώ μια κατάσταση. Ωραίος. Μετά μου λες αριστερά, λέω πάω να χωθώ μέσα να το βρω εκεί. Δύο ένα είμαστε. Blackbeard. Οι άλλοι που παίζουμε είναι μποτάκια ή άλλοι παίχτες. Άλλοι παίχτες. Αλλά είναι όλοι newcomers, δηλαδή όλοι είναι καινούργοι, δεν είναι μεγάλα level. Μου δώσεις πάλι αυτοκινητάκι. Ναι ρε, έτσι ναι, γιατί είμαστε επίθεση, πρέπει να βρούμε τη βόμβα. Πόρτα δεν βλέπω. Τα βρήκα. Α, κλείσαν τις πόρτες σημαντικές. Θα το λέω πάνω. Εδώ στο ισό είναι ένας παίχτης. Και είναι πού στο ισό. Άρα είναι κάτω. Άρα κάνουμε ένα μπρίτς από το πάνω. Λοιπόν, εδώ που έχω βάλει το 3, έχει κόσμο. Πίσω από την πόρτα, στο 3. Πού ρε παιδιά, τι σημαίνει αυτό, πού το βλέπουμε το 3 ας πούμε. Στο χάρτη έχει κίτρινα σημαδάκια. Εμένα δεν έχει χάρτη. Εκεί είναι οι βόμβες. Εμένα δεν έχει χάρτη. Χαμιστήκανε. Όταν, την ώρα που παίζεις ρε, στην οθόνη σου εννοώ. Δεν βλέπω κανένα τρία για αυτό το λέω. Φίλε, εδώ στημένος ήταν αυτός. Μα εκεί μου τους πάει που δεν έχει respawn τη μαλακία. Εκεί που έπεσα εγώ παιδιά έχει έναν καμπερωμένο. Περάσου Παύλο τον ίσου. Αν την έχει δει Mission Impossible Tom Cruise. Κατεβαίνει με ανάποδα σκηνιά εδώ και κάτι. Αριστερά είναι καθαρά πάντως. Από εδώ δεν ξέρω τι έχει. Εδώ μέσα πρέπει να είναι. Παιδιά έχετε και grenades, κάτι έχετε για να πετάξετε, μην τα ξεχνάτε αυτά. Όχι ρε. Το σκότσα πάνω. Το φάγανε ναι. Όχι, το σκότσα εγώ το δικό σου. Α, μπράξα. Τον ήρθα. Και τους δύο. Πέτα ξανά, δεν έχεις άλλο grenade. Πώς πετάς το grenade. Με το RT. Τώρα ένας έχει πάει από εδώ δεξιά. Όχι ρε φίλε. All friendlies have been eliminated. Μέσα από την πόρτα. Έχουμε... Την είχα μαρκάρει την πόρτα δύο φορές ρε παιδιά. Ρε δεν φαίνεται, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δεν φαίνεται Δημήτρη, για σένα είναι. Εσύ το βλέπεις μόνο, εμείς δεν είδαμε τίποτα. Α ναι. Ναι. Αφού λέει ρε παιδιά, εγώ δεν βλέπω τίποτα, λέω ότι αλλού είμαι. Overtime. Για πάμε λίγο σοφαρά τώρα. Ναι. Ας μην το σχολιάσω αυτό. Ωραία, είναι πιο πολύ από το άλλο που παίζαμε. Extraction. Το εξτράξιο, ναι. Με καμία σχέση το εξτράξιο, ναι. Το εξτράξιο είναι πολύ out of world. Και δεν προλάχθηκα. Ψάχαμε να βρούμε τον βάτο.
Ναι, ωραίο ήταν, δεν ήταν άσχημο, αλλά όχι το wow. Your drone has found a bomb. Μπράβο. Insertion in 10 seconds. Drone has located a bomb. Βρήκαμε την βόμβα, βρήκαμε. Και εις δύο. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Δύο. Ναι. Σε μένα πάνω την πέταξες. Συνεχίζω να χάνω health, ρε μαλάκα. Παύλο, τους έχεις. Μόνος σου. Μπράβο, ρε Παύλο. Μπράβο. Το είδες, Φίνε? Όχι. Έχω βάλει ένα κόκκινο. Ναι, ναι, οκ, okay, μπράβο, ρε. Ναι. Πολύ ώρα το Y-Floor στην κάμερα και έχεις το νεκρό. Μπράβο, ναι, ναι. Το παλέψαμε, εντάξει. Πρώτο παιχνίδι ήταν. Ο άλλος πως είναι ντυμένος, σαν τάγκ. Ναι, τα modes είναι... Να ο Παύλο, MVP ο Παύλο. Ωραία, Παυλάρα. Keep playing as a team. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν καταφέρουμε και πάμε 5 level. Νομίζω θα μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε τα custom. Μπορείς να το φτιάξεις το παιχνίδι όπως θέλεις, θα παίξουμε μεταξύ μας. Το tireless level. Αυτό το tire, ναι, το tier πρέπει να πάει μάλλον 5, από ό,τι κατάλαβα. Και ανέβηκαν οι πιθανότητες, μου λέει, να πάρω πακέτο. Τώρα... No comment. Ρε παιδιά, αυτό το συζητούσα με το Sam. Ανοίγω πολλά παιχνίδια τώρα τελευταία και ρε φίλε, αντί να με βοηθάνε να παίξω το παιχνίδι, δηλαδή πήγαινα τώρα εδώ και έλεγε κάνε λέει clear το level 5 και έψαχνα να δω ποιο level 5 clear να κάνω, ρε γαμώτο, δηλαδή έχει κάποιο story, κάτι πρέπει να κάνω. Είναι λίγο χαζά ή το tutorial, δηλαδή δεν σε βοηθάει να μάθεις. Ποιο tutorial? Ναι, έχει, αλλά δεν σε βοηθάει να μάθεις το παιχνίδι, σου λέει, σε πετάει μέσα και σου λέει κάνε αυτό. Ναι, ρε εσύ, όντως, δεν έχει πραγματικά. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει παίξει, δεν τον βοηθάει να μείνει στο παιχνίδι έτσι, ρε φίλε. Μπράβο, μπαίνεις... τον διώχνει γρήγορα, μπράβο. Ναι, έτσι, τον διώχνει γρήγορα. Δηλαδή κοίτα τώρα πόσα abilities έχουν οι αυτοί. Α, ρε, σαν πάρει τον καπιτάο, ρε, σου δίνει crossbow. Δίνει tactical crossbow.
Ωραία. Μου έχει εκδώσει τέτοιο, ρε. Unique ability είναι, ρε. Ναι, είναι. Και πώς το χρησιμοποιώ το unique ability? Δεν προλαβα. Με το. Ή το RB ή το LB. Το LB νομίζω. Το RB είναι χειρομοπίδες. Σωστά. Και είμαστε offense τώρα, attack. Θα μας... ναι, attack είμαστε. Need to use your drone to locate a bomb. Όχι, δεν έχει τίποτα εδώ. Κάτω είναι. Με κάνεις με την πόλη τη βόμβα, με κάποιο χρώμα. Όταν πας λέει found bomb. Καλά. Τι είναι ρε παιδιά. Σαν τρακάραμε. Τι βρήκατε. Τίποτα όχι. Νομίζω βρήκα. Your mission is to locate and defuse a bomb. Άρα πρέπει να πάμε να σκοτώσουμε ένα βαλτσάκι. Ένας κάτω, παιδιά. Μπράβο. Τον κατέ... το σκότω σαν κόμπα, απλό. Ναι, ναι. Που έρχονταν σε μένα. Εγώ τα στρίβω φαγίδες. Μέσα πρέπει να είναι τώρα, μάγκες. Κατέβασα μια παγίδα. Ποιος έχει τις βαλίτσες? Παύλος. Η μία και την άλλη. Στο υπόγειο δεν βλέπω κάτι. Spotted by scan. Α, ναι, κάποιος θα σκάναρε. Εδώ είμαι, Παύλο, εγώ είμαι. Λοιπόν, κάτσε να πηγαίνουμε μαζί, ένα καλύβει ένας τον άλλο, περίμενα. Εγώ. Έχει. Πάω στο υπόγειο. Πήγα στο υπόγειο, δεν έχει. Να, αλλά κάποιος πάνω. Έχει χτίσει πόρτες εδώ. Πάμε πάνω, Παύλο. Μια δεύτερα, παιδιά. 15 seconds left. Popping mag! 10 seconds. Changing mags. You've run out of time. Κάτω ήταν, ρε παιδιά, στο υπόγειο ήταν όλοι. Από πήγε όλοι, δεν πήγε. Αφού ήταν χτισμένες οι πόρτες. Εγώ λέω να ξεκινούμε. Εγώ λέω να πηγαίνουμε όλοι μαζί, ρε παιδιά, από ένα σημείο. Μην πηγαίνουμε όλοι χήμα, γιατί δεν κάνουμε δουλειά.
και θα φάμε καμιά... Από ένα σημείο, από ένα σημείο, ρε φίλε, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό ακριβώς. Πέρα από το ένα grenade, είναι ότι θα ψάχνεις ένα σημείο κάθε φορά. Ενώ αν είσαι διασκορπισμένος, σίγουρα έχεις λιγότερες πιθανότητες άμα πέσεις σε δύο τουλάχιστον. Αλλά... Με τα τέτοια, με τα drones, με τα αυτοκινητάκια. We need to locate a bomb. Απάνω. Μπάνια δεν έχει τίποτα. Πάνω από εδώ που ανέβηκα δεν έχει κάτι. Δεν ξέρω αν να μπορεί να ανέβει και πάλι. Προλάβα τον σπόταρα. 10 seconds before insertion. Insertion in 5 ναι, τον σπόταρε η βόμβα που είναι. A bomb must be located and defused. Κάτω πρέπει να είναι πάλι, παιδιά. No longer in your possession. Ωραίος. Από τώρα. Ωραίος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πλάκα κάνεις. Μαλάκα σταματάω και αρχίζω να πυροβολώ από το παράθυρο. Παιδιά, έχουμε προδότη. Και μου έκανε μήνυμα να κάνω βόλτ για να σε τεκάρουμε. Μαλάκα, μπροστά ήμουν. Άστα αυτά. Με έφαγε μπαμπέτσι. Πάνω, πάνω, πάνω σκάλες, πάνω. Παύλο. Πάνω δεν βλέπω κάτι. Δεμάτια. Πάνω είναι, στη σκάλα. Οκ. Okay. Είμαι με 26 health. Δεν ξέρω, μπορώ να βάλω health κάπως. Έπεσε, έπεσε. Ωραίος. Ο ένας τουλάχιστον. Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα. Πού είσαι, έλα μέσα. Μας σκοτώνουν. Εντάξει, αυτός Γιώργο εδώ ήταν, σαν ήταν εντελώς τυχαίος. Την κάμερα την κατέβασα. Για υπόγειο πρέπει να είναι. Άλλη μια κάμερα down. Κάμερα πάνω δεξιά. Changing mag. Προσπαθώ να... Δες πω, τώρα πες μαλακίες κάνω. Έχει ένα καπάκι εδώ για να το σπάσω, αλλά δεν μου δίνει η επιλογή κάτι να κάνω. Πάνω δεν έχει τίποτα, παιδιά. Reload! Κάτω είμαι εγώ. Υπόγειο είμαι εγώ κάτω. Πιο κάτω δεν έχει. Γιατί μου δείχνει να πατήσω το σταυρό αριστερά για τη βαλίτσα. Όταν φτάσεις το βόμβα. 15 seconds remaining. Άτομο εδώ, παιδιά! Πού πάνω! Έχω βάλει το. Ωραία, τέλος κι αυτός, πάει αυτός. 5 seconds left. Έχουμε 5 δεύτερα όμως, εκείνη το θέμα. Μαλάκα, δεν... Είναι ψηλό χαοτικό αυτό, ρε εσύ. Δεν έχουμε μάθει το υπόγειο που είναι το ρημάδι. Δεν ήταν στο υπόγειο τώρα. Α, δεν ήταν στο υπόγειο. Πάνω πάντως δεν ήτανε. Τώρα εμείς είμαστε άμυνα. Πού πάμε, πάνω κάτω. Έγινε.
Μαζί μας βγάζει όλους. Ε, αλλά πού θα πάμε, πάμε κάτω. Τη βόμβα πρέπει να προφυλάξουμε, ρε μαλάκα. Α, δεν τη βάζουμε εμείς. Όχι, τώρα αμυνόμενοι είμαστε. Είναι στάνταρ. Ε, παιδιά, ο Κυριάκος λέει δεν μπορεί να μπει, αλλά στέλνει τηλεπαθητικές χειροβομβίδες. Τώρα εμείς βάζουμε ο καθένας από μια βόμβα. Όχι ρε, η βόμβα υπάρχει από μόνη της σε κάποιο σημείο. Και πού είναι η βόμβα, τη βλέπουμε εμείς. Αυτό το άλφα. Ε? Το άλφα. Τα τριγωνάκια, η ρόμβη με τα... το άλφα. Αλλά εγώ θα λέγω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο πιο έξω για να μπορέσουμε να τους προλάβουμε πριν έρθουν. Να το μάτω το μαξάκι. Κάπου εκεί κάτω ρε, δεν περνάει κανένας. Καθένας από τα μαξάκια. Ωραίος, ωραίος. 10 seconds left. 5 seconds and counting. You must protect your bombs from being defused by Op 4. Ωραία, από εδώ και να έρθουν θα... θα ακουστούν. Κινητάκι ακούω. Πού σου πέρασε αυτό το κινητάκι. Πού το. Βρήκανε την πρώτη μπόμπα. Ναι, εδώ πήγαινε εγώ. Εγώ είμαι στη Β'. Ένας down. Ωραίος. Αντώνη, πάλι καλά που βάλαμε τα τέτοια. Ναι, ναι, εκεί. Όντως. Το νου σου. Τώρα μια χειροβομβίδα, με καπνό. Όχι ρε, με τερμάτισε. Έχει πολύ λίγη ενέργεια. 6 ενέργεια έχει. Σκότωσα εγώ, εντάξει. Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο. Ωχ, αμώ, ποιος πέταξε. Ω, δεν βλέπω τίποτα. Πώς το κάνω αυτό ρε φίλε. Το χρησιμοποιώ, δεν ξέρω. Σάμα, έχεις οπτική στη βομβά. Ναι, είμαι δίπλα στη Β. Α, γιατί εγώ είμαι δίπλα στο δωμάτιο. Στο δίπλα δωμάτιο. Εγώ είμαι μέσα, ακριβώς δίπλα στη βόμβα. Εγώ βλέπω τις κάμερες, παιδιά, εάν δω κάτι... Έλα ρε παιδιά τώρα, είναι δυνατόν. Άντε ρε. Άρε, άρε. Δεν ξέρω. Περιμένουμε. Ελά, 25 δευτερόλεπτα είναι, τους άλλους δεν προλαβαίνουν. Για σκάνε εσείς. Πρέπει να έρχονται εδώ σε μένα. Και ανεβαίνουν σιγά σιγά, ναι. Σπάνε τις κάμερες για να μην τους βλέπω εγώ, για να μην σας δούμε πληροφορία. Κουράγιο, 10 δευτερόλεπτα είναι. 10 seconds to go. 5 seconds to go. Άιντε! Μπράβο. Το παλέψαν αυτοί πάντως, καλύτερο από εμάς, σαραντάκερες. Εμείς τουλάχιστον πυροβολήσαμε και μερικούς, ρε. Αυτοί δεν μας είδανε καν. Ναι, αυτοί είχαν κρυφτεί να πούμε. Αυτός μου άρεσε, σαν φάτσα. Αλλά που τον έχει κλείνει. Α, σου αλλάζει παίκτη να... Δεν σου δίνει κατευθείαν όλους, ε. Ε.
Όχι, ξεκλειδώνει σιγά σιγά, ρε. Αντώνη, αν καταλάβεις πώς χρησιμοποιεί τον καθρέφτη, αυτή παίζει μου, ρε φίλε. Που πήρες. Καθρέφτη, ε. Ναι. Δεν κατάλαβα πώς το χρησιμοποιεί. Μήπως τον αφήνεις κάπου για να μπορείς να βλέπεις και καλά, δεν ξέρω. Και καλά φτιάζει ένα καθρέφτη, βλέπεις εσύ ή δεν σε βλέπει ο άλλος, κάτι τέτοιο κατάλαβα, αλλά δεν ξέρω πώς το στείνει, δεν κατάλαβα. Protect the bomb. Πάει το αυτοκινητάκι. Πάει και το δεύτερο. Γιατί με έκλεισες μέσα. 10 seconds left. Εγώ. Δεν το έκανα εγώ. Εγώ ότι πόρτες βρίσκω τις κλείνω. Ναι, μόνο τώρα που έμεινες από την άλλη πλευρά της πόρτας και είμαστε εδώ με την, με την βόμβα εγώ και ο Τζο. Παγίδες, Σαμ. Ανεβαίνουν οι σκάλες προς τα πάνω. Νομίζω είναι... από εδώ πρέπει να έρχονται. Είναι, και... είναι δύο-τρεις μαζί, να ξέρετε. Δύο-τρεις μαζί πάνε. Σαν τους χιώτες. Ναι, ναι. Εδώ είναι τρεις μαζεμένοι. Έλα μωρέ, μέσα από το ξύλο. Καλά, εντάξει. Ήταν λίγο ψέμα αυτό. Έλα σαν από εδώ που έχω και την ασπίδα. Από πίσω μας αριστερά έχω βάλει παγίδα, άμα πει κάποιος θα την πατήσει. Κατέβασα έναν, αλλά σκότωσε άλλος με την ασπίδα. Μην προλάσω, σάκω σαν. Έφερε drone, ρε. Την βόμβα, ε. Το κατέστρεψα. Down. Τώρα έχω 38 health. Ανοίγουν από εκεί. Έχω την παγίδα εκεί. Όπα, σε μένα κάτω δεξιά. Mission failed. All friendlies were eliminated. Δεν είχα health, ρε, με είχες αφήσει με 36 health. Μια σφαίρα σου ρίξα, ρε, παιδί. 36 health είχα! Πέντε έχασες από μένα, τι είμαι εγώ σαν και σένα που με εκτέλεσες σε ψυχρό. 30... Καταρχήν εσύ πήγες και πήγες, χώθηκες μπροστά μου. Άστα αυτά, ρε. Οι friendly fires, δηλαδή χτυπάς τον άλλον και κάνει τα μας κανονικά. Ναι, 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 ναι. Και μετά σου βγάζει μήνυμα και καλά άμα θες να τον κικάρεις. Και άμα το κάνει και καλά σου φνά, ρε, παιδί μου. Ναι, ναι.
όταν κερδίζουμε παιχνίδι, το ποσοστό που σου δίνει στο τέλος είναι και καλά, άμα θα πάρεις πακέτο για να ξεκλειδώσεις και καλά πράγματα, μάλιστα. Οκ. Okay. Αυτή με το στιλέτο η... τέτοια τι είναι? Mm. Με τη μάσκα. Όλοι με COVID και έτσι. Έτσι. Πολύ... πολύ μπροστά. Για να μπεις την πίστα θέλει rapid. Sniper Elite ρε, και τα μυαλά στα κάγκελα. Πιο ωραία πράγματα oh, στο Sniper Elite. Ωραία, μόλις βγει το 5 θα γίνει χαμός. Καλά, μόλις βγει το 5 θα γίνει καλά χαμός. Απλώς και... το φοβάμαι μην βγει με άλλα μαζί ρε φίλε, αυτό σκεφτόμαι μόνο. Εντάξει, πότε, είναι, αλλά... το, πότε βγαίνει το... Για ποιο λες τώρα? Αρχές Μαΐου νομίζω. Αρχές 20 Μαΐου, κάπου εκεί. Α. Για το Sniper Elite. Α. Εντάξει, αφιερώσουμε δύο Παρασκευές. Σε αυτό, ναι. Δεν θα μας φτάσει μία. Μαΐου, εντάξει. Ναι. Καλά είναι. Τι περιμένουμε τώρα? Να βρει παιχνίδι. Α. Τρομοκρατήθηκαν όλοι και βγήκαν από το σερβερ. Και ο Κυριάκος έτοιμος είναι για Sniper Elite, Αντώνη. Θα πέσει κάψιμο, λέει. Καλά εννοείται, Κυριάκο, ετοιμάσου. Έχει και co-op το campaign, δηλαδή πρέπει να πάρεις άλλο ένα άτομο μαζί και να το πάτε εκεί, είναι πολύ ωραίο. Ελπίζω να έχουμε τελειώσει τα Halo μέχρι το τα Halo, Sam. Λογικά, κοιτάξτε, άμα θα κάνουμε... Fast run θα τα κάνουμε τα παιχνίδια. Fast run θα τα κάνεις, ναι, αλλά σε δύο ώρες δεν βγαίνει το καθένα, ρε φίλε. Όχι, σε δύο ώρες δεν βγαίνει, αλλά... Καταλαβες. Εντάξει. Ειδικά το Combat Evolved έχει κάτι χαοτικά μεγάλους χάρτες που θα φας ώρες. Εντάξει. Δηλαδή τα χιόνια ας πούμε που είναι και δύο φορές, μία να πας μία να έρθεις. Άρα για πρέπει να το φρεσκάρω. Θα τα βάλετε δηλαδή single player, δηλαδή το story θα βάζετε έτσι. Το story, ναι, το story και θα εξηγούμε ναι, ναι, ταυτόχρονα και, θα, και ναι, lore και από lore πίσω, είτε από τα βιβλία, α, είτε okay, από comic. Ωραία, εντάξει. Και θα ξεκινήσει ο Sam με το Halo και εγώ θα πιάσω μετά τα Gears. Ωραία, μπράβο. Γιατί είχα τη λαθασμένη εντύπωση ότι θα υπάρχει και multiplayer, ας πούμε, και καλά. Από τα παλιά μέχρι τώρα. Ναι, οκ, okay, ωραία, ωραία. Όχι, απλώς για να μάθουν όλοι, πολλοί μπορεί να μην έχουν παίξει τα παλιά, να μάθουν λίγο και την ιστορία. Ναι, ναι. Εντάξει, το Halo, σαν το Sam, να ξέρω κανένα δυο ακόμα που να ξέρουν τόσο πολύ καλά το lore. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Το γράφει κάπου ότι ψάχνει για παιχνίδι, γιατί εγώ δεν βλέπω κάτι. Ναι, πάνω, λέει, έχει το ρολογάκι που λέει 3.40. Να πατήσω cancel και να το ξαναδώσω, λέτε. Ναι, ναι, όχι, όχι, εμένα δεν μου δείχνει τίποτα, παιδιά. Ξαναπατάω. Τώρα, δεν σου λέει multiplayer... Βγάζει, όχι, connection error βάζει. Και πριν το έβγαλε. Α, ναι. Mm. Σε δείχνει όμως τραβα... κανονικά στο... Ναι, ναι, τράβα το πίσω, Τζο, τράβα το πίσω. Να βγει ο Αντώνης και να τον ξανακαλέσουμε. Μήπως έφαγε καμιά φρίκη. Μήπως δεν τον άντεξε το παιχνίδι. Λέει, όπα, κάτσε, αυτόν πρέπει να τον βγάλουμε. Μυρίζει σε premium και... θέση. Αντώνη, αύριο έχει τη βάση. Αύριο. Α, αύριο, ε. Η βάση, ναι, ναι. Άρα στον αγώνα θα παίξεις full εξοπλισμένο. Θα είμαι, ναι. Θα είμαι αδικαιολόγητος άμα γίνει μαλακία. Όχι, κάναμε καλή προπονησούλα χθες. Εντάξει. Τώρα, θα κάνουμε και κόλληψη αύριο. Εμένα κόλλησε, παιδιά. Μπήκε μέσα στο Ubisoft Connect και κόλλησε. Α, περίμενε. Έλα, πες μας όταν είσαι έτοιμος. Όχι, έχει κολλήσει τελείως. Δεν κάνει τίποτα. Άρα πρέπει να το βγες dashboard, κλείς το παιχνίδι και ξαναμπες, Αντώνη. Ναι, ναι.
κλικ το Ubisoft Connect. Και ξαναμπαίνω. Παιδιά, αυτό το έχετε αξιολογήσει ποτέ, αυτό το φαινόμενο σε σχέση με υπολογιστή παλιότερα και εγώ που είχα, επειδή με σχέση με το Xbox τώρα, που κλείνεις το παιχνίδι, το κάνεις quit από τον dashboard, ξαναμπαίνεις σε 3 δευτερόλεπτα και είσαι πάλι μες στο παιχνίδι. Είναι φανταστική χρόνη, ρε παιδί μου. Ναι, ρε. Ανοίγεις το παιχνίδι και μπαίνεις κατευθείαν στο παιχνίδι. Παπ, παπ, τέρμα, τελείωσε. Ναι. Δεν υπάρχει... Είναι μεγάλη πρόθεση αυτό. Ναι, σοβαρά, είναι, πραγματικά είναι... Στο PC παιχνίδια, ας πούμε, τα οποία σηκώνουν και mod, είναι λογικό να καθυστερούν πιο πολύ, ας πούμε. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Έχω ένα save στο Skyrim που έχω φορτώσει, έχω ενεργοποιήσει 20 mod στο Xbox. Ναι, ναι. Και γυρίζω από τη δουλειά, ανοίγω την κονσόλα, πατάω Skyrim, αν το έχω και στο Quick Resume, μπήκα κατευθείαν. 4-5 ναι, ναι, δευτερόλεπτα. Πλέον ωραία, μέχρι και δύο παιχνίδια μπορείς να έχεις κρατημένα στο Quick Resume, έτσι. Ναι, λοιπόν, αν είσαι στο PC, αν παίζω Skyrim στο PC, ακριβώς επειδή έχω τα ίδια mod, θα κάνει μία ώρα. Έλα ρε εσύ. Ναι, γιατί θα πρέπει να φορτώσει το κάθε mod ξεχωριστά και ύστερα να φορτώσει το παιχνίδι. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ωραία, οπότε μπήκα μέσα, κάνουμε invite. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή πλέον με τα PC, δεν ξέρω τι τρέχει τώρα, άμα έχεις τούμπανο PC, αν αλλάζει κάτι κι αυτά. Αλλά είναι και μόνο και μόνο το κόστος απαγορευτικό για να ασχοληθώ με τα PC. Ναι, ειδικά με την κατάσταση όπως είναι τώρα. Θες κάρτα γραφικών, θες... Απλώς, εγώ, είναι... κάτι, εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιώ το Quick Resume και ο λόγος είναι ότι επειδή... γράφει πάνω στο δίσκο και στην ουσία, το κάνει αδρανοποίηση. Δηλαδή έχει ένα partition που εκεί το έχει φορτωμένο σαν cache και το ξαναφορτώνει. Αυτό το σβήσε γράψε τόσο μεγάλα αρχεία, δεν ξέρω τη ζωή του δίσκου, πραγματικά. Φοβάμαι Δεν νομίζω να επηρεάσει το δίσκο. Ναι, δεν το κάνει από το δίσκο. Δεν το κάνει από το δίσκο. Αντώνη. Και πού το γράφεις, στη μνήμη, δεν έχεις στο, τη μνήμη. Στο cloud. Πού? Το cloud, δεν νομίζω. Το cloud. Νομίζω το cloud χρησιμοποιεί γι' αυτό. Δεν χρησιμοποιεί το δίσκο για το quick resume. Απλά δεν μπορούσες να σου δώσει απεριόριστη πρόσβαση να τα έχεις όλα τα παιχνίδια, ρε φίλε, γιατί φαντάσου πως οι χρήστες υπάρχουν παγκοσμίως. Ναι, ισχύει. Ο καθένας άμα έχει όλα του τα παιχνίδια γιατί μέσα και βάλανε ένα περιορισμό. Θα μπορούσα να έχω περισσότερα quick resume, όχι μόνο δύο. Ναι, αλλά το Quick Resume δουλεύει και όταν δεν έχεις ίντερνετ. Άρα πώς γίνεται αυτό. Γι' αυτό το λέω. Πάει και το γράφει στο δίσκο, παιδιά. Δουλεύει. Κάνει... Πάει και... Ναι, κάνει. Αδρανοποίηση κάνει. Κοίτα, και εγώ δεν κρατάω κανένα σε Quick Resume, γιατί πλέον και να το πατήσω και να ανοίξει, πώς θα κάνει. 15 δευτερόλεπτα, 20. Ναι, μωρέ, μπαίνει αμέσως, δεν έχει θέμα. Και επίσης, Παύλο, μια που το θυμήθηκα, στη Φόρμουλα 1, ναι, ναι. Εάν τυχόν και βγεις στην αρχή οθόνη και ξαναμπείς μέσα, τη δικιά μου τη μονιέρα, και είναι bug γενικότερο αυτό, χάνει τη δόνηση. Δηλαδή το τιμόνι το γυρνάς με το ένα δάχτυλο, το φυσάς και γυρίζεις. Δηλαδή δεν είναι καμία αντίθεση. Είναι bug αυτό. Δεν έχει τώρα προσφατώ. Χάνει το feedback. Ναι, χάνει το feedback. Εμένα όσες φορές μου έχει τύχει, όσες φορές το έχω κάνει, μου έχει τύχει όλες τις φορές. Και μετά πρέπει να βγω έξω, να κάνω κλείσιμο του παιχνιδιού τελείως, να ξαναμπω. Θα τα πούμε αύριο με λεπτομέρειες. Ναι. Απλώς αύριο κάποιος νομίζω είπε, Αντώνη, ότι θέλει λίγο χρόνο περισσότερο για να ασχολάσει από τη δουλειά. Και ίσως να καθυστερήσουμε λίγο την έναρξη. Το είχε γράψει στο chat. Εντάξει, λιγάκι, ναι, ρε παιδί μου, δεν έχουμε νομίζω πρόβλημα. Είπε μισή ώρα, κάτι τέτοιο. Από ότι. Κοίταξε, αύριο δουλεύουν όλα τα παιδιά. Από ότι και ο Μαξτάκης και ο Θοδωρής θα σχολάσουν δηλαδή ψιλοαργούτσικα. Και θα είναι ούτως ή άλλως κουρασμένοι. Οπότε καλό κάνει να είμαστε όλοι ξεκούραστοι να περάσουμε καλά. Έτσι. Δεν κοιτάμε ποιο θα βγει πρώτο και ποιο θα βγει δεύτερο. Αυτό μας διαφέρει. Μας πούμε... να παίξουν τα παιδιά και να παίξουν, να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν. Να... Βέβαια. Θα μπεις θα μείνεις απ' έξω να κλείσω. Περίμενε ρε, θα την κλείνεις τελευταία εκείνη την πόρτα. Κλείσε πρώτα τις πιο μακρινές. Ούτως ώστε όταν πυροβολάνε για να τις σπάσουνε.
Να ακούσεις από πού σου έρχονται. Located a bomb. Plan your defenses accordingly. Δεν το δες το αυτοκινητάκι. Τα πόδια σου πέρασε. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Κλείσε. Κάτσε εκεί και πρέπει να σκοτώσω να περιμένω. Περνάει τίποτα από εδώ. Έχει τίποτα καμιά του πάχος. Οπότε εδώ καλά είναι. You've been spotted. Από κάπου μπαίνουνε, τους ακούω. Το παράθυρο πίσω σου. Σε μένα πρέπει να είναι, παιδιά. Τα ράτσα εγώ νομίζω ότι είναι. Σε μένα είναι. Πάει ο ένας. Έλα ρε με μία σφαίρα κατευθείαν στο κεφάλι την έφαγα. Άιντε. Έλα, κοροϊδία. Εδώ, Δημήτρη, από εδώ που κοιτάζω τώρα. Πέθανα εγώ, έχει έναν, παιδιά. Εκεί πέρα κοιτάω. Έσπασε τον τοίχο αυτός ρε μαλάκα. Έσπασε τον τοίχο. Γίνεται και αυτό. Έχει... Δεν το ήξερα. Έχει απίλητη. Καλά κρασιά. Μου ρίξε φλάς. Last operator standing. Oh. Άμα είναι αυτή level 1. Κατέβασε τη μια κάμερα αυτός. Op 4 found a bomb. You must defend it. Αυτός ξέρει που είμαι ρε, με κάποιο τρόπο που ξέρει που είμαι. Μπορεί να έχω και δεν ξέρω, υπάρχουν cheat, ναι, δεν ξέρω τι κάνουν ρε φίλε. Και wallhack. Υπάρχουν και ability τέτοια που βρίσκεις, σε σκανάρουνε. Είναι ελεγχόμενο cheat από το παιχνίδι. Cheat υπάρχουν παντού, Αντώνη. Δυστυχώς. Καλά, οπωσδήποτε, ναι. Εντάξει. Αν δεν υπήρχαν, θα ήταν πολύ πιο ωραία τα πράγματα, αλλά... Εντάξει, και μόνο που κάποιος σκέφτεται να χρησιμοποιήσει το cheat είναι εξ αρχής ηλίθιος. Και το πληρώνει, στο Call of Duty κιόλας το πληρώνει, ρε φίλε, αυτό είναι το πληρώνει. Παντού όλα τα cheat τα πληρώνεις, ρε εσύ. Δεν είναι κανένα δουλειά. Το θέμα είναι τι ευχαρίστηση βρίσκεις, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Από εδώ μπήκαν πριν, Σαμ. Από αυτή την πόρτα ήρθανε. Δεν νομίζω. Κιντάκι. Swapping back. Down to 10 seconds. Be advised, a bomb location has been compromised. 5 seconds and counting. Op 4 located a bomb. Get ready to engage. Your location has been compromised. Το γράφει κιόλας, δε. Your location, ναι. Άρα, κάπως σε βρίσκουνε κάπως. Από κάτω. Σε μένα είναι εδώ. Πολύ γρήγορα πεθαίνει. New feed up. Μια σφαίρα έφαγα, έτσι. Ναι ρε φίλε, πολύ γρήγορα.
πήρα να πούμε για να... A bomb has been located by Op 4. Mission failed. All friendlies were eliminated. Το δίκο μπήκε ο άλλος πάλι. Λέει κάμπτε και βαριοπούλα. Αυτή αποκλείται να είναι 5 level, παιδιά. Πού θα πούμε? Από πού και να πούμε τώρα. Να τα παλέψουμε, ρε φίλε. Πάμε λίγο προσεκτικά, αλλά είναι και ο χρόνος, ρε φίλε. Έχει χρόνο κάπου. Έχει άλλους operators για τηλεπαθή και άλλους για... Ναι. Τι θα πω. Ναι, και εγώ το ίδιο να ρωτιέμαι τόση ώρα. Από εδώ βγαίνουμε. Ακόμα δεν έχω μικρόφωνο από μέσα. Βρήκα τη μία βόμβα πάνω μου, κλασικά. Your drone has found a bomb. Insertion in 5 seconds. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ας πάρουμε το ελικόπτερο. Ξαναδοκιμάζω. Δεξιά είναι στην κοινωνία. Δεν ήταν δίπλα. Εγώ. Δεξιά στη γωνία είναι. Ναι, έχω το νόμο τώρα. Είναι δύο λόγια. Ωραία, μπράβο. Ο ένας έφυγε. Εντάξει, έλειος. Άντε σπίτι σου. Κάμερα ρε γαμώτα και μας βλέπουνε. Δύο είναι. Έλα ρε εσύ. Op 4 eliminated all friendlies. Δε τίποτα. Ούτε τα map ξέρουμε, φίλε, ούτε... Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ρε. Άμα δεν ξέρεις το map, δεν ξέρεις που πας. Καταρχήν, παιδιά, δεν ξέρουμε τις δυνατότητες πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία. Δηλαδή, εμένα μου λέει RP που είχε ένα συμβολάκι, το πάταγα και δεν έκανε τίποτα. Πρέπει να κάνω, άμα δεν έχεις. Άμα δεν ξέρεις πέντε πράγματα. Εντάξει, γιατί μας βάζει μόνο bomber. Έχει, περίμενε, το βγάζω λίγο. Έχει και άλλα mode, έχει και με κάτι να σώσεις έναν και καλά hostage και τέτοια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δες ρε, μήπως... Βάζω deathmatch. Ναι, βάλει deathmatch, ναι ρε φίλε. Τουλάχιστον να μην ψάχνουμε για να κάνουμε για αδίφωμα. Ναι. Να μας σκοτώνουν άνετα.
Ιορδάνη, πάνω πάνω που έχει τα εικονίδια μας, σου έχει το Crown, γιατί εσύ έχεις κάνει το hosting και καλά. Εγώ είμαι hostess, ναι, εγώ είμαι hostess. Ιορδάνη, πού είναι το σκουλίκι σου, ρε. Έμεινε αυτό, ε. Επικό, το συζητάμε συνέχεια. Ο Παύρος χθες έπεσε στην Αυστραλία και έλεγε για το σκουλίκι, ρε. Φαβέλες. Να, αυτά είναι ωραία. Πάμε, έλα, έτσι, λίγο να πέσει λίγο ξύλο. Φαβέλα, ωραία, φίλε. Έχει πολύ αξία οι χαρακτήρες. Ναι, όντως. Τρεις πήραμε γυναίκες, ωραία. Οι άλλοι δύο. Όλοι οι γυναίκες πήραμε. Άλλαξε ο Σαμ. Α, και ο Παύλο γυναίκα. Δεν έχω και πολλές επιλογές. Τα όπλα κοιτάω λίγο. Πάμε του γκουρού τώρα, ρε. Τώρα τουλάχιστον κάτι... Θα έχει respawn, θα έχει τώρα, φαντάζομαι, deathmatch. Λογικά. Μάλλον αν είναι με χρόνο, μόνο τότε θα έχει respawn. Πάνω δείχνει άπειρος ο χρόνος. Τώρα... Να έχει 5 λεπτά, ωραία. Ό,τι κουνιέται βαράμε. Ναι, ναι, ό,τι κινείται εκτελείται. Και γάτες και σκυλιά, ό,τι βέβαια. Return indoors. Γιατί? Α, πρέπει να μπουν μέσα από το μάλλον. Πάει ο ένας. Με κατέβασε. Άντε, πρέπει να βγούμε εκτός από εδώ. Fresh fire going in. Μαλάκα, δεν ξεχωρίζω ποιοι είναι δικοί μας και ποιοι είναι αντίπαλοι. Δεν έχουν όνομα πάνω τους. Έφαγε 3-4 σφαίρες και δεν πέθανε. Ωραία, μια χαρά. Καληνύχτα, Κυριάκο, καληνύχτα, όλοι μου. Πίσω μου τον έκανε ρισπόντερ, μαλάκα. Και ήρθε άλλος από πίσω σου. Εντάξει, εντάξει, σκόψα, σε βάλα δόλωμα δηλαδή. Ναι, κάτι κατάλαβα. Achievement, full auto. Εντάξει, όχι τσιτάρει αυτός ο fighter. Παρέστο με σένα, ναι. Στρίβει και ξέρει που είσαι πριν εφτά. Έχει προμπομπίδα και δεν πέθανε, ρε φίλε. Με έκανε respawn μπροστά σε δύο, ρε μαλάκα. Τι ηλίθια spawn είναι αυτά.
Έκανα τρύπα στο τοίχο ρε φίλε με την πυροβίδα και δεν πέφτει. Ωραία, τον έβγαλες στη μάμπα. Εγώ στον κατέβασα. Έλα ρε μάνα, εντάξει, τα ρισκό που κάνει είναι τραγικά απλά. Εκτός κι αν είναι τσίτε. Είναι και φιλάρια. Εξηγεί τα γιος. Πάτε στο υπόγειο, παιδές. One minute left. Εδώ θα παίξουμε κανένα φορτσά. Idea έχει κατάντηση, εντάξει. Ναι. Μα πώς είναι εδώ να βγαίνεις και σε δεν είναι καθόλου ευδιάκριτο το είναι αντίπαλ ποιο όχι. Κοίτα ρε φίλε, δεν υπάρχει. Τον έβγαλε μπροστά μου και με σκότωσε. Μόλις 57-17. Φαΐ. Έχει το στόχο το δεύτερο είναι τα kills. Εγώ τους έκανα όλους, εγώ τους κάνω όλους report cheating όλους. Έλα ρε φίλε, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα φίλε, μην κορδευόμαστε. Άχω τα... Κάποιος θα μπει σήμερα μετά τις 10. Ο Θοδωρής νομίζω ήταν, αλλά ξέρω εγώ πως άργησε στη δουλειά και αυτά. Εντάξει, το μάθαμε και αυτό το παιχνίδι, όπως το μάθαμε έτσι θα φύγει. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ άλλο. Πάντως το όλο control που έχει στον παίχτη δεν είναι καμία σχέση ρε παιδιά με το Sniper Elite. Θυμάστε πόσο φυσικό ήταν εκείνο. Καμία σχέση δεν έχει. Όντως, Sniper Elite είναι καμία σχέση στο παιχνίδι. Η λογική του ακόμα και στο multiplayer ήταν πολύ, πολύ ωραία. Ναι, ρε εσύ. Είναι ανθρώπινο, καταλαβαίνεις. Θέλει την τακτική του, θέλει... Εδώ είναι μπάτε χίλια λέσχε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Σαν παίζεις Doom είναι. Εν τω μεταξύ, τώρα είδα ότι και οι τέτοιοι έχουν διαφορετικό health, διαφορετικό τέτοιο. Άρα αυτοί που παίζουν πιο πολύ καιρό έχουν καλύτερους operators. Ναι, ναι. Γι' αυτό πεθαίνουμε μια σφαίρα εμείς. Γιατί είμαστε με τους άμπαλους. Εμείς είμαστε σαν και αυτό το το bomb το... παίζουμε. Με το στρατιώτη που προσπαθούσε να κάνει airping. Deathmatch παίζουμε. Ναι, σας άκουγα. Ναι, παιδιά, εγώ θα στηθώ, θα βρω μια γωνίτσα και θα τους περιμένω. Να πάω.
παιδιά, μην κυνηγάμε. Θα αφήσουμε σε ένα σημείο. Α, καλά. Καμπερωθείτε. Πού ήταν καμπερωθώ ρε μαλάκα, με σπόναρε και βγήκαν δύο μπροστά. Άντε και πνίξου. Impact grenade. Το frag grenade αρκεί να κάνει πολύ. Αυτός με πέτυχε, εγώ όμως όχι. Σε κατεβάσε. Δύο κατεβασά. Καλά του κάνες. Ιορδάνη δίπλα σου. Α, καλά που το πω. Εγώ ρίχνω εσύ. Ναι, ναι. Καλά θα μου κάνες. Ό,τι κινείται εκτελείται. Παύλο, είσαι πάνω. Ναι. Από πίσω σου είναι Ιορδάνη. Κάνε από πάνω ρε. Τόσο κόκκινος. Ωπ, σωρί. Κάποιος με έσωσε. Πίσω είναι, Παύλο. Reload, γαμώτο. Σου βγούνε, ρε. Είναι και τα βήματα πολλά. Έλα ρε μαλάκα. Κολπάκια, σκιν, τα πάντα όλα οι κερατάδες. Παύλο, με 53 πινκ παίζεις, ε. Ωραίος. Ναι, δεν ξέρω εσείς τι έχετε, 55, 50... 50 εκεί παίζεις. 50 με 59 είμαι εγώ. Μένα μου χτύπησε. Μπράβο, ναι. Τώρα, ενώ παίζω εκεί συνήθως, μου χτύπησε στα 70. Ναι, παιδιά, τώρα ο Άρης έχει 14 τώρα. Είναι δυνατόν να προλάβεις να κάνεις τίποτα. Και φαντάσου εγώ στριμάρω κιόλας, έτσι.
Ναι, εντάξει, εσύ τώρα με τα 300, με τα 300 που έχεις. Για 300, 200 είμαι, ρε. 200 είσαι, και εγώ έχω 12. Πλάκα μου κάνεις. Αν το έχεις σοβαρά. Είναι το καινούριο, το router, φίλε. Το δεκάρα γραμμή, ρε, φίλε σου, ναι. Στα 12 συγχρονίζει, 24 είναι, αλλά στα 12 συγχρονίζω. Κάτσε, πού είσαι, Θεσσαλονίκη είσαι. Χανιά. Α, Χανιά, ναι, ξέχασα, ναι, πράγμα, ναι, τι λέω εγώ. Εγώ 100 έχω, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, καλά πάει. Κι εγώ 100 έχω. 100 παιδιά, έκαμε. Γι' αυτό στη Φόρμουλα 1, ξέρεις. Προλαβαίνεις τις στροφές, λέει. Γι' αυτό πατάω νωρίς φρένο, για να σταματήσει κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Shotgun ήθελα, γαμώ το. Εγώ το βάλα. Δεν προλάβα. Το shotgun είναι καλό άμα τον βρεις με την πρώτη. Άμα τον βρεις με την πρώτη, τον ήπιες. Το shotgun δεν χρειάζεται να στοχεύσεις. Αυτό είναι το καλό. Ναι. Ενώ με το αυτόματο προλαβαίνω να στοχεύσω ή να σημαδεύσω ή να πυροβολήσω για να τον βρει η πρώτη, ας πούμε. Στο Gears δεν παίζω με Lancer. Και τους δύο. Αλλά έρχονται και τρίτος. Και έχω 4 health. Παίζει να πυροβόλησα το grenade την ώρα που ήταν στη μάβα μου, έτσι. Α, από πού θα τους χάσει. Και ρολόι, κούκο. Στις σκάλες, δύο. Τρεις. Καταλάβαμε. Ένα τον κατέβασα στις σκάλες. Το δεύτερο τον κατέβασα εγώ, του την έδωσα αγκαλιά. Αριστερά σου. Θα πίσω. Το, κάτω μας. Καλές. Και το χάρτη. Πρέπει να την έριξα στη μύτη μέσα. Τόσο κοντά. Καθάρισε στη μύτη, ε. Όχι, ρε. Μισό χέλθο, σκότωσα τους δύο. Νόμιζα πως ήταν δικός μου. Ρε φίλε τώρα. Δεν ξεχωρίζει γαμό το. Ναι, είναι λίγο δυσκύλιο σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαν να είναι όλοι πράσινοι ή όλοι κόκκινοι. Ακόμα τώρα, να είναι όλοι ό,τι να είναι ο καθένας. Ναι, φαγά. Να δεις πάνω που κάνα reload. Μαλάκα, τρεις βολές και δες με πόσο έμεινε. Για με τους κυνηγάτε, καθίστε σε ένα σημείο. Άσε μας να δείτε.
τώρα δεις τι έχει να γίνει εδώ. Θα δέσω πήρε εκρηκτικά στο στέρνο τώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, έφαγα τρεις με τη μία. Σκότωσα τρεις με τη μία. Ωραίο. Να γραφτείς απραχτικά. Τέσσερις. Μπράβο. Όχι ρε. Ιορδάνη. Από πίσω είναι, πίσω είναι, πίσω είναι. Ναι, dead. Δεν πρόλαβα. Έρχεται άλλος από εδώ, ναι. One minute remaining. Έρχομαι κι εγώ, μπορεί. Κάνανε σαντουιτσάκι. Είναι το πρώτο... Gangbang λέγεται. Παιδιά, τους έχουμε. Σίγουρα. Ούτε μια σφαίρα δεν τον πέτυχε, ρε φίλε. Αν είναι και δυνατόν. Και εγώ τον πάραγα. Τον είχε σε τα τέτρεση, αν είναι δυνατόν. Και έχει φάει και από seconds left. Τι έχουνε, ατσάλινε από πανοπλία. Ούτε ο Τσόλακ τέτοια ευκαιρία. Μα εντάξει. 15 seconds. Πού στο πουτσο ανεβαίνω πάνω, μη γαμίσω. Frag out. Five seconds to go. You've reached the time limit. Time loss, I've just cut them off. Καλά το πάμε, εντάξει. Αυτά είναι τέσσερις. Έφυγε ένας στη διάρκεια. Μεταγραφή Ιανουαρίου. Ή για άλλο level. 7-7-11. Καλά πήγα. Ανεβαίνει ο Σαμ. Έλα, πάμε και ένα τελευταίο και να το κλείσουμε, γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα το παιχνίδι απλά. Θα συμφωνήσω τα μάλα. Ναι, ναι, εντάξει. Προτιμώ να πάω να με σκοτώνει ο τέτοιος στο Elden Ring, να πούμε. Αρχέσαι με. You died. Προτιμότερο είναι εκεί. Είναι κάποια multiplayer παιχνίδια που τα παίζεις και τα χαίρεσαι και είναι κάποια multiplayer που τα παίζεις και τα συχαίνεσαι, να το πω έτσι απλά. Ναι, ναι, πραγματικά. Πέρα, παιδί μου, δεν σε βγάζει. Είναι πολύ ανταγωνιστικό, δηλαδή, με την κακή την έννοια. Σε τσατίζει, δηλαδή. Δεν είναι την ταχύτητα του Counter-Strike ένα πράγμα, έτσι. Ναι, 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 ναι. Θυμίζει, ναι. Εντάξει, το δοκιμάσαμε. Δοκιμάσαμε, όχι, εντάξει, παιδί μου, εμείς καλά περνάμε, ναι. Δεν έχουμε θέμα. Ναι, ναι, το δοκιμάσαμε και θα παίξουμε Pac-Man μετά. Το Pac-Man είναι δύσκολο. Arkanoid. Αδερφέ, το Pac-Man. Εσύ και η γιαγιά μου. Δεν ξέρω για τη γιαγιά σου, εγώ το τερμάτισα. Σου το λέω ξεκάθαρα, σε είχε στο arcade Pac-Man, ό,τι ώρα θες. Όταν είχαμε το μαγαζί με τα ηλεκτρονικά, έβαζε ένα εικοσάρικο το πρωί, σταματούσε το μεσημέρι, ανέβαινε, μαγείρευε, κατέβαινε, συνέχιζε, γιατί οι ζωές που είχε μαζέψει απλά δεν φτάνανε για να, ξέρεις, να γράψει game over και έπαιζε ξανά μέχρι το βράδυ. Άπλωνε φίλο και Pac-Man ταυτόχρονα. Φίλε, δεν υπήρχε. Στο Pac-Man δεν την έπιανες. Το μόνο που παιχνίδι που έχει παίξει στη ζωή της, έτσι. Γιατί είχαμε το μαγαζί με τα ηλεκτρονικά καλοκαίρια, οπότε ξέρεις. Πάμε πόσο πάλι για το περιστατικό. 102 ώρες έχει παίξει ένας από τους αντιπάλους. Έχει παίξει 3.400. Καλησπέρα, Παύλο. Ναι. Το περιτύλιγμα πως σου φανηκε? Καλό θε. Γιατί μου είχα κάτω στο κεφάλι. Πως αλλάζεις όπλο, πως αλλάζεις όπλο? Προστά σου, Παύλο. Με το ύψιλον. Με το ύψιλον. Changing back.
Έλα, εγώ πήρα δύο. Τον έφαγε Παύλο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πήρα διόπτρα πήρα, αλλά στο σπίτι μέσα τι κάνω τη διόπτρα. Πώς θα το πετύχω να βάλω διόπτρα. Λίξτο, λίξτο τώρα. Ναι, όντως. Όχι. Μπράβο. Από κάτω έρχονται. Εννιά χέλθη μου να ρε μαλάκα, τι να κάνω. Αν δεν κάνει το fire με κάποιο τρόπο το χέλθη. Δεν έχει regen. Ναι, regenerate. Το κεφάλι στήριξε, δεν πεθαίνει. Τώρα έγινα ιδέα, εγώ έκανα spawn kill. Stay on track, get back to work. Ναι. Έκανα ψάρεμα. Άντε ρε. Έλα ρε που την έφαγες τη μάπα και έζησες. Άμυνε και αριστερά. Αυτό ήταν από το pink, με είδε πριν από μένα. Πίσω σου, Παύλο! Σκάλες είναι ένας. Ναι, Παύλο. Όχι, ρε. Είναι κι άλλος. 60 seconds remaining. Μου τελειώσαν τις σφαίρες. Παύλο, θα πάω στις σκάλες από μακριά με το σνάιπερ. Σπον κιλέ φαγα ρε μαλακα, σπον ανάμεσα σε τρία άτομα με έκανε. Εδώ μπροστά στις σκάλες. Έχετε δει να ρίχνεις το άλλο νου στο ένα μέτρο με το... Ορίστε, zoom. Πού ήταν ρε στη κάνεις αριστερά το βάδο σιλούλας. 15 seconds left. Το γάμισα μου και ψώφισε. 10 seconds left. Τελειώνει. 5 seconds left. Frag out! Πάλε πορεία. Θυσιάσα. 22-20 κερδίζαμε ρε. Και μας κάνανε στο τελευταίο λεπτό 16-4. Μπήκε ο Αντετοκούμπο αλλαγή. Ναι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, καλά ήτανε. Ωραίο ήταν το Rainbow Six Siege αυτό. Το είδαμε, το χαρήκαμε. Κολυβήσαμε. Να παίξουν κι άλλοι. Να παίξουν κι άλλοι, ναι. Να παίξουν κι άλλοι, ναι. Να παίξουν κι άλλοι. Το είδαμε, το σβήσαμε. Γι' αυτό, ναι. Κάπως έτσι. Ευχαριστούμε παιδιά
όσοι μπήκατε και στο chat και είδατε, να ευχαριστήσω τα χάλια μας, τον Αντώνη, τον Σαμ και τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε. Παρασκευή τελευταία μετά τη διακοπή τώρα για το Πάσχα. Αύριο, Φόρμουλα 1. Αυστραλία. Ο Παύλος έχει τη μονιέρα. Αυστραλία. Αυστραλία. Θα έχουμε και όχι Αυστραλία, Αυστραλία. 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 Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καληνύχτες. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους τους Σπάρτανς. No mercy, no help. Grave and violent.